Το ελληνικό κράτο, όταν είναι να παίρνει, να παίρνει, δουλεύουν όλα ρολόι, όταν είναι να δώσει βρίσκουμε 50 πιθανούς λόγους που καθυστερούμε. Εκατοντάδε εποχικά εργαζόμενοι στο χώρο του τουρισμού παραμένουν ακόμα απλήρωτοι δύο μήνες μετά το τέλος της τουριστικής σεζόν. Ο ΑΕΔ παρά το περσινό φιάσκο πάθημα, η διοίκηση του εννοώ από την Αθήνα, δεν κατάφερε τίποτα καλύτερο φέτο για το μεγάλο κομμάτι του Ιερακλείου, το πρόβλημα αφορά κυρίως τους εγγεγραμμένους που κατέθεσαν τα χαρτιά τους από το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοέμβρη και μετά. Πρέπει ο ΑΕΔ θα είναι κάθε χρόνο αυτό το, μο το μοντέλο. Ο κόσμος είναι πολλής. Το Εράκλειο είναι μεγάλο ο νόμος. Πρέπει να βρουν έναν τρόπο... Δεν μπορεί να φτάνει. Δηλαδή, πόσο όταν είναι να πληρώσουμε το φόρο, βρίσκουν τον τρόπο και τα παίρνουν αυτόματα και ποτέ δεν κόλλα κανένα σύστημα. Και τώρα, μια στιγμή, όλοι απλήρωτοι. Σύμφωνα με τι εκτιμήσει, περισσότεροι από 33.000 εργαζόμενοι στον τουρισμό κατέθεσαν τα χαρτιά του στον ΟΑΕΒ το Νοέμβριο στην Κρήτη, ενώ ακολούθησαν και άλλε 8.000 αιτήσει το Δεκέμβριο. Αυτοί δεν έχουν πάρει ακόμα τίποτα. Δεν έχουν πάρει ακόμα πρώτο. Υπάρχει κόσμο που δεν έχει πάρει το πρώτο μηνιάτικο του τακτικού επιδόματο ανεργία. Και μέχρι τώρα, πώ αυτό πρέπει να το αναρωτηθούν αυτοί που ευαγγελίζονται βελτίωση, μηχανογραφήσεις. Η καθυστέρηση στην καταβολή των επιδομάτων οφειλέται κυρίω στην υποστελέχωση του προσωπικού στα υποκαταστήματα του ΑΕΔ. Ξέρω ότι οι τοπικοί παράγοντες ε, ξεπερνούν τα όρια του. Το γνωρίζω, το καταθέτω. Και Σαββατοκύριακα και στο σπίτι βγάζουν δουλειά. Δεν φτάνει όμω πλέον μόνο ο ΑΕΔ Ηρακλείου για να καλύψει το Ηράκλειο. Σύμφωνα με πληροφορίε, μάλιστα προκειμένου να ξεπεραστεί αυτό ο Σκόπελος και οι διαδικασίε να τρέξουν γρηγορότερα, αιτήσει από το Ηράκλειο ταξίθεψαν σε άλλε περιοχέ τη χώρα. Ωστόσο, φαίνεται πω σκόνταψαν στην πανδημία και τα δεκάδε κρούσματα στι υπηρεσίε. Μεγάλο μιλάμε σήμερα με Κόρινθο, με Δράμα, με Αλεξανδρούπολη, με Σέρες. Υπάρχει βέβαια και το κομμάτι κορονοϊό. Έχουν κλείσει καταστήματα, λείπουν υπαλλήλοι. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη είναι η διαδικασία των αιτήσεων επαναπρόσληψη των ξενοδοχοϊπαλλήλων. Πρέπει να το καταλάβουν όλοι οι εργαζόμενοι και να επισπεύσουν και να καταλάβουν ότι είναι η ομπρέλα προστασία όσον αφορά τα δικαιώματά του. Αν κάτι κρατήθηκε. Τα τελευταία δύο χρόνια ζωντανό με τη δυσκολία των καιρών, με τις αναστολές ειδικού σκοπού, καθοριστικό και καταλητικό ρόλο έπαιξαν οι αιτήσεις επαναπροσλήψεων. Όσοι ξενοδοχοπάγοι επιθυμούν να εργαστούν στην ίδια ξενοδοχειακή επιχείρηση που είχαν εργαστεί πέρσι, μπορούν να κάνουν αυτή τη διαδικασία μέσω του σωματείου μας μέχρι και στι 28 Ιανουαρίου και κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.